Σε δημοπρασία βγαίνει αύριο από τον Νίκο Κρίστη στο κύπελο του Σπύρου Λου, οι τρεις μήνες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Να πούμε ότι εξώδικο στον Υπουργό Πολιτισμού απέστειλε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, ζητώντας του να ανακαλέσει έγγραφο σύμφωνα με το οποίο το κύπελο του Σπύρου Λου δεν αποτελεί εθνικό κοιμήλιο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Πατούλη στο Real FM. Μετά από έγγραφο το οποίο βγήκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπου έγραφε ότι δεν είναι εθνικό κοιμήλιο και κύπελο του Σπύρου Λουί, ο εγγονός του Σπύρου Λουί, μέσα από τον Νίκο Κρίστη, αύριο δημοπρατούν αυτό το κύπελο. Για μας είναι εθνικό κοιμήλιο, είναι εθνική κληρονομιά, ανήκει στη χώρα μας και γι' αυτό στείλαμε εξώδικη διαμαρτυρία στον κύριο Γερουλάνο, ώστε να αναιρέσει αυτό το έγγραφο, διότι αυτομάτως θα μπορούσε να επιστραφεί το κύπελο στη χώρα μας και αν δεν συμβεί αυτό, και μέχρι στιγμή δεν έχει συμβεί, εμείς ετοιμαζόμαστε αύριο μέσα από online σύνδεση με τον Νίκο Κρίστη που θα γίνει τη δημοπράτηση, έχοντας αρρωγούς αρκετούς εκ των επιχειρηματιών και τον Όμιλο Λάτσι, θα προσπαθήσουμε μέσα από τις δικές μας παρεμβάσεις στην ώρα της δημοπράτησης αυτό το κοιμήλιο να έρθει στη χώρα μας, να έρθει στο Μαρούσου που είναι και η γενέτειρα πόλη του μεγάλου Σπύρου Λου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Ισακ Καρυπίδης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, ο οποίος βρίσκεται αυτή την ώρα στον Νίκο. Ισακ, ποια είναι τα τελευταία νέα, τι μαθαίνεις? Καλησπέρα από το βροχερό σήμερα Λονδίνο. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Κρίστη, με τον οποίο ο Real FM μίλησε πριν από λίγο. Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η δημοπρασία του κυπέλλου του Σπύρου Λου, κυριολεκτικά έχουν σπάσει τα τηλέφωνα τόσο από Έλληνες και ξένους ιδιώτες, όσο και από Ινστιτούτα και οργανισμούς που θέλουν να αποκτήσουν το ασημένιο κύπελο, μας είπε ο εκπρόσωπος των Κρίστης. Η τιμή εκκίνησης, Ελισάβετ, έχει οριστεί στις 140.000 ευρώ, αλλά οι εκτιμητές εδώ στο Λονδίνο αναμένουν ότι θα πουληθεί πολύ πιο πάνω. Κάποιοι μάλιστα κάνουν λόγο και για διπλασιασμό της τιμής. Τώρα να πούμε πως πρόκειται για το πιο σημαντικό και συνεπώς και το πιο ακριβό αντικείμενο της αυριανής δημοπρασίας. Μια δημοπρασία η οποία συνολικά αριθμεί 40 αντικείμενα που σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κυρίως αφήσεις των αγώνων, 8 δάδες και τη συλλογή του Χάρολτ Αβραάμ, καθώς επίσης και ένα μετάλλιο του Νικηφόρου Λίτρα, το οποίο δινόταν σε όσους συμμετείχαν στους αγώνες του 1896. Θέλω να σας πω πως το κύπελο γράφει πάνω Ολυμπιακοί Αγώνες 1896, Μαραθώνιον Άθλων, έδωκε Μιχαήλ Μπρεάλ. Ο Μιχάλη Μπρεάλ ήταν ο εμπνευστής του Μαραθωνίου, Γάλλος φιλόλογος και φίλος του Κουμπερτέν, του ανθρώπου δηλαδή που αναβίωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.